Λοιπόν, καταρχήν Χριστός Ανέστη. Χαρά μας που ξαναβρισκόμαστε κοντά σας μετά από κάποιο καιρό που είχαμε κάνει την ομιλία στην Εμπτώλια Μαΐδα. Και είναι επιτακτική ανάγκη πλέον για όλους μας να γίνονται τέτοιες συνάξεις, διότι το μείζον θέμα της πανερώσεως του οικουμενισμού όχι μόνο έχει εδραιωθεί και προχωράει, αλλά έχει, από ό,τι φαίνεται, έχει διαβρώσει όλη την Διεκούσα Εκκλησία και είναι ανάγκη για τους Ορθόδοξους πιστούς, οι οποίοι αντιστέκονται σε αυτή τη λέλαπα της πανερώσεως, να γίνονται συχνά αυτές οι συνάξεις και αυτές οι ομιλίες και αυτός ο συμπνευματισμός, για να μπορούμε να δυναμώνουμε ο ένας τον άλλον, να αποφεύγουμε τα τυχόν λάθη που σαν άνθρωποι όλοι μας κάνουμε, διότι δεν είναι κανένας αλάρτητος, μόνο ο Πάπας είναι αλάρτητος. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο να καταλάβουμε και πώς πρέπει να διεξαχθεί ο αγώνας. Διότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο να γίνει μια σωστή αντιμετώπιση στα αρχικά βήματα, το πώς θα αντιμετωπίσουμε την αίρεση του οικουμενισμού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό φυσικά, έτσι. Δηλαδή αυτή η διακοπή μνημοσύνου, η αντιμετώπιση της πανερέσεως και η αντιμετώπιση των αιρέσεων που γινόταν από τους Αγίους Πατέρες, αλλά τι είναι το ζητούμενο που πολλοί άνθρωποι δυστυχώς δεν έχουν έναν στόχο, έναν σκοπό που και κάνουν αυτή την αποτύχηση. Γι' αυτό εμείς δεν εστιάζουμε μόνο στην διακοπή κοινωνίας με τους αιρετικούς, αλλά προσπαθούμε να δείξουμε και το πώς πρέπει να διεξαχθεί εκκλησιαστικός αυτός ο αγώνας, πώς διεξαγόταν από τους Αγίους Πατέρες, που είναι πολύ σημαντικό, διότι σήμερα οι πιστοί όχι μόνο δεν ξέρουν την εκκλησιαστική ιστορία και δεν ξέρουν και τα δόγματα της Εκκλησίας μας, αλλά το χειρότερο απ' όλα δεν έχουν διαβάσει καν την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Δηλαδή είμαστε σε μια κατάσταση τραγική. Οπότε θα πρέπει να καταλάβουμε πώς πρέπει να διεξαχθεί αυτός ο αγώνας σε εκκλησιαστικό πλαίσιο, για να μπορούμε να τον κάνουμε καλός. Γιατί το καλό, αν δεν γίνεται καλός, δεν είναι καλό, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος. Και αυτό τι εννοώ. Εννοώ ότι θα πρέπει ο στόχος μας να είναι μια σύνοδος ορθόδοξη, να συγκληθεί μια σύνοδος ορθόδοξη, η οποία θα καταδικάσει αυτόν τον οικουμενισμό, αυτή την πανέρεση, και θα καταδικάσει οτιδήποτε νεοτεριστικό υπάρχει στην Εκκλησία μας και οτιδήποτε έχει σαχθεί που δεν είναι πατερικό. Φυσικά αυτό είναι, φαίνεται όνειρο θερινής νυχτός, έτσι όπως έχουν τα πράγματα τώρα, αλλά εμείς όμως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνουν οι πατέρες. Διότι εμείς δεν είμαστε σύνοδος οι οποίοι θα καταδικάσουμε και θα αναθεματίσουμε τον οικουμενισμό. Ο οικουμενισμός είναι μια αίρεση εγνωσμένη στην ουσία, γιατί είναι αίρεση η οποία περιέχει όλες τις άλλες αιρέσεις και είναι εγνωσμένη και κατεδικασμένες αυτές οι αιρέσεις εγνωσμένες. Αλλά εμείς δεν είμαστε σύνοδος που απευθύνουμε το ανάθεμα σε αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς γι' αυτό εργαζόμαστε. Πρώτα για τον εαυτό μας, γιατί πρέπει να αποφύγουμε τη μόλυνση με την αίρεση. Και σε δεύτερη φάση, ας το πούμε έτσι, και για τον συνανθρωπό μας, αλλά κυρίως για το σύνολο της Εκκλησίας. Εμείς δεν σώζουμε, δεν είμαστε σωτήρες, ένας είναι ο σωτήρας. Εμείς σωζόμαστε δια του σωτήρος, μέσα στην Εκκλησία όμως, μέσα στην αλήθεια του Χριστού. Αυτά είναι σε γενικό πλαίσιο αυτό που προσπαθούμε ως αγιορείτες. Αυτός είναι ο αγώνας μας, αλλά ο αγώνας πρέπει να γίνεται, είναι πολυεπίπεδος και πολυδιάστατος. Διότι πολλές φορές μιλάμε σε ένα κοινό και σε ένα ακροατήριο, το οποίο έχει διάφορες ταχύτητες. Πολλοί δεν ξέρουν για τον οικουμενισμό. Άλλοι μόλις έχουν αρχίσει να μαθαίνουν. Άλλοι αρχίζουν και γνωρίζουν ότι πρέπει να αποφύγουν την κοινωνία. Άλλοι έχουν αμφιβολίες, άλλοι είναι ήδη στην διακοπή κοινωνίας. Άλλοι έχουν διάφορους λογισμούς για διάφορα πράγματα που λέγονται για τη διακοπή κοινωνίας. Οπότε και εμείς αναγκαστικά πρέπει προσαρμόζουμε και τις ομιλίες μας, αλλά και αυτά που λέμε, ανάλογα με το κοινό και ανάλογα με τους ανθρώπους που έχουμε να κάνουμε. Για να μην μακρηγορώ και να πάρουν και το λόγο και άλλοι πατέρες και να πούμε αυτά που πρέπει να πούμε και να περάσουμε και σε κάποιες ερωτήσεις που θέλετε να κάνετε. Η σημερινή ομιλία, γι' αυτό το λόγο γίνεται, η σημερινή σύναξη, και
όπως είπα προηγουμένως, εμείς ακολουθώντας τους Αγίους Πατέρες κάνουμε τον αγώνα μας σύμφωνα πάντοτε με τους Αγίους Πατέρες, δεν κάνουμε τίποτε δικό μας, ούτε προσθέτουμε ούτε αφαιρούμε. Γι' αυτό διαλέξαμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, έναν τεράστιο Άγιο, ο οποίος ήταν και λαβριώτης, έχει κάνει στο Άγιον Όρος και είναι Αγιορείτης Άγιος, ο οποίος είναι ένα τεράστιο ανάστημα της Εκκλησίας μας, θεολόγος, θεόμενο πρόσωπο και σύμφωνα με την θεολογία του που βαδίζουμε κι εμείς, η οποία απηχεί την θεολογία των Αγίων Πατέρων και των Οικουμενικών Συνόδων και που πολέμησε την παπική κακοδοξία, τις παπικές κακοδοξίες. Σύμφωνα λοιπόν με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά θα κάνουμε κάποιες εισηγήσεις, θα πούμε κάποια πράγματα για τον αγώνα του, για τη ζωή του και πώς συνδέεται αυτός ο αγώνας που έκανε με τον αντιαιρετικό αγώνα που γίνεται σήμερα. Και φυσικά, σε λίγο μετά από αυτό, θα μιλήσουμε και για άλλο ένα μείζον θέμα. Αν είναι ο κανόνας, ο 15ος κανόνας, ο οποίος απηχεί τον αγώνα μας και την διακοπή του μνημοσύνου, αλλά και την διαχρονική αντιμετώπιση των Αγίων, αν αυτός ο κανόνας λοιπόν είναι δυνητικός και αν υπάρχουν δυνητικές εντολές στην Εκκλησία και στο Ευαγγέλιο. Αυτά είναι τα δύο πράγματα που θα ανταπεξέλθουμε και φυσικά μετά θα έχετε κι εσείς το χρόνο να ρωτήσετε και να κάνουμε και τη συζήτηση που όλοι περιμένετε. Γι' αυτό θα πει ο Πάτερ ο Γέροντας Χαρίτων μερικά πράγματα για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και μετά θα προχωρήσουμε και στα άλλα θέματα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όπως όλοι γνωρίζετε, είναι ένα μεγάλο λαμπρό αστέρι του αγιορείτικου μοναχισμού. Ήρθε στο Άγιο Όρος από μικρό παιδί, 20 χρονών νέος, παρόλο που ήταν πολύ πλουσιόπαιδο, ο πατέρας ήταν συγκλητικός μέσα στα βασίλεια δηλαδή, ήταν άνθρωπος της νοεράς προσευχής, που είχε φτάσει μεγάλα μέτρα αγιότητος και αρετής ο πατέρας του και κληρονόμησε από μικρό παιδί την πνευματική ζωή και την παράδοση της Εκκλησίας, κυρίως την ησυχαστική παράδοση της Εκκλησίας. Παρ' όλα αυτά, για να τελειοποιηθεί ο Άγιος, αποφάσισε και εγκατέλειψε τα πάντα, τα βασίλεια, που όπως ο ίδιος Αυτοκράτορας τον παρακαλούσε να μείνει και θα τον προόριζε για πολύ μεγάλα αξιώματα, γιατί ήταν κάτοχος πολύ μεγάλης λαμπρής παιδείας, είχε σπουδάσει πάρα πολύ τη θύραχτη φιλοσοφία με την οποία αργότερα θα ασχοληθεί, αλλά θα αναδείξει ένα άλλο μέγεθος τι σημαίνει η φιλοσοφία σε σχέση με τη θεολογία και αφήνει τα εγκαταλείπει όλα δηλαδή και έρχεται στο Άγιο Όρος, 20 χρονών παιδί, υποτάσσεται τίποτα σε έναν κελιώτη γέροντα έξω από το βατοπέδι, μετά πηγαίνει στη Λαύρα, μέσα στο κοινόβιο της Λαύρας και μετά πηγαίνει στην Ησυχία. Ασκήτευε σε σπήλια, μέσα σε σπήλια να φανταστείτε, ένα βασιλόπουδο μέσα σε σπήλια ασκήτευε. Και αφού έτσι καθαρίστηκε από και έλαβε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, ζούσε αυτή την υπτική ησυχαστική ζωή που ήταν η παράδοση του Αγίου Όρους για πολλούς αιώνες. Παρ' όλα αυτά όμως κάποια στιγμή τον καλέσανε, τον κάλεσε δηλαδή ο ίδιος ο Θεός, η ίδια η Εκκλησία, διότι τότε εμφανίστηκε στην Θεσσαλονίκη πρώτα ένας μοναχός ονόματι Φαρλάμ, ο οποίος ήταν από την Καλαβρία της Σικελίας, Νότιας Ιταλίας, ο οποίος ήταν ελληνόφωνος και ήταν πολύ αρκετά μορφωμένος, φιλόσοφος άνθρωπος. Και αυτός ήρθε στην Ανατολή, ήρθε εδώ στο ανατολικό μέρος της Ρωμιοσύνης, στη Θεσσαλονίκη και άρχισε να αποκτάει μαθητές, αλλά περισσότερο εμφανίστηκε σαν φιλόσοφος αυτός, σαν διδάσκαλος της φιλοσοφίας. Αλλά ήταν όμως και θεολόγος, συνδύαζε δηλαδή και τα θεολογικά και τα φιλοσοφικά πράγματα και άρχισε να μπερδεύει πολύ τον κόσμο, είχε πολύ λόγο φιλοσοφικό, ήταν ρήτορας, αλλά έλεγε πράγματα τα οποία τα θεολογικά τα θεολογικά αυτά τα οποία έλεγε ήταν παράξενα, δεν πατούσαν σε βάσεις στερεές. Και οι φίλοι του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά που ήταν στη Θεσσαλονίκη και ήταν και αυτοί κάτοχοι μεγάλης με θεολογικής μορφώσεως και ασκήσεως, ειδοποιούν τον Άγιο Γρηγορίο του Παλαμά ότι με αυτόν τον φιλόσοφο κάτι δεν πάει καλά. Και αρχίζει λοιπόν τον Άγιο Γρηγορίο του Παλαμά να ενημερώνεται τι ακριβώς διδάσκει ο Βαρλάμ και τελικά. Χωρίς να το θέλει, αρχίζει αυτόν τον αγώνα, διότι κατάλαβε ότι ο Βαρλάμ κηρύσσει αίρεση. Δεν ήταν ένας απλός φιλόσοφος, αλλά κηρύσσει μια νέα αίρεση. Η αίρεση αυτή, για να καταλάβουν τι ακριβώς δηλαδή έκανε ο Βαρλάμ,
πρέπει λίγο να δούμε λίγο πώς ήταν η κατάσταση στη Δύση, στην Ευρώπη εκείνη την εποχή. Ήτανε, τότε είχε αρχίσει να αναπτύσσεται και να έχει μεγάλη ακμή ο λεγόμενος ουμανισμός ή διαφωτισμός, ο οποίος ξεκινάει από τον 10ο-11ο αιώνα και σιγά σιγά προχωράει. Οι ρίζες είναι, ας το πούμε, ξεκινούν και στη Δύση, δηλαδή ξεκινάνε πρώτα στη Δύση οι Δυτικοί να γνωρίζουν την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, ενθουσιάζονται από αυτή και αρχίζουν να κάνουν δυτικές σπουδές επάνω στους αρχαίους φιλοσόφους, στον Πλάτωνα, στον Πλοτίνο, στον Αριστοτέλη. Αλλά όμως επειδή δεν είχαν τις βάσεις που είχαμε εμείς οι Έλληνες και δεν μπορούσαν να καταλάβουν το πνεύμα της αρχαίας φιλοσοφίας, αρχίσαν σιγά σιγά με λίγα λόγια, για να μην επικοινωνούμεσαι, να θεοποιούν την φιλοσοφία εις βάρος της θεολογίας και κάνανε κριτήριο, δηλαδή της Αγίας Γραφής και της θεολογίας, κάνανε κριτήριο την φιλοσοφία. Και επίσης αυτό το κύμα αρχίζει να επηρεάζει και τους Βυζαντινούς, οι οποίοι αρχίζουν να μεταφράζουν και αυτοί διάφορα έργα από τη Δύση στην Ανατολή, όπως ήταν, ας πούμε, ο Μάξιμος ο Πλανούτης το 1260-1310 και αδελφοί Δημήτριος και Πρόχορος Κιδώνης, οι οποίοι αρχίζουν να μεταφράζουν τον Ιερό Αυγουστίνο, τη θεολογία του Ιερού Αυγουστίνου από τα λατινικά στα ελληνικά, καθώς επίσης και το Θωμά τον Ακινάτη. Οπότε βλέπουμε αρχίζει και εδώ στην Ανατολή να αναπτύσσεται αυτό το ρεύμα του σχολαστικισμού, όπως αργότερα ονομάστηκε. Αυτό όμως ήταν στην ουσία μια αιρετική διδασκαλία, μια αιρετική δοξασία, η οποία σιγά σιγά, αν οι πατέρες δεν προλάβαιναν να την ανατρέψουν θεολογικά, θα έκανε μεγάλη ζημιά στην Εκκλησία. Οι πατέρες προβάλανε ακριβώς επάνω σε αυτή τη λέλαπα που ερχόταν από τη Δύση τον ησυχασμό, την εμπειρία δηλαδή που είχαν οι ησυχαστές διαμέσου της προσευχής, η οποία ενώνει τον άνθρωπο με τον Θεό και δεν χρειάζεται δηλαδή ο άνθρωπος για να ενωθεί με τον Θεό να περάσει μέσα από τη φιλοσοφία, να γίνει πρώτα φιλόσοφος και μετά να ενωθεί με τον Θεό, διότι αυτό υποστήριζε ο Βαρλάμ σαν κάτι βασικό στη διδασκαλία του. Και του απαντούσε πολύ έτσι απλά ο Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι εάν ήταν έτσι τα πράγματα, τότε ο Χριστός δεν θα διάλεγε αγραμμάτους αλλοίς και απλούς ανθρώπους, αλλά θα πήγαινε στην Αθήνα να διαλέξει φιλοσόφους για να κάνει αποστόλους και να κήρυξει το Ευαγγέλιο. Οπότε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λοιπόν απαντάει όχι με φιλοσοφικούς στοχασμούς, αλλά με την εμπειρία των Αγίων Πατέρων και τη δική του θεοπτική προσωπική εμπειρία που είχε. Και τότε κάνει μια μεγάλη τομή στη θεολογία του Γρηγόριου του Παλαμάς, διευκρινίζει κάποια πράγματα τα οποία τα είχαν πει και οι προηγούμενοι πατέρες, αλλά τώρα τα ξεκαθαρίζει πιο έντονα, ας πούμε, ο Γρηγόριος του Παλαμάς. Κάνει διάκριση ουσίας και ενεργείας στον Θεό. Ότι η μεν ουσία του Θεού, η φύση δηλαδή του Θεού, είναι τελείως παντελώς ακατάληπτη και άγνωστη, αλλά ο Θεός γνωρίζεται όμως διαμέσου των ακτίστων ενεργειών του. Οπότε ο Θεός μετέχεται, γίνεται μεθεκτός από τον άνθρωπο διαμέσου των ακτίστων ενεργειών του. Και αυτό τελικά οδηγεί τα πράγματα σε σύνοδο. Οδηγείται η κατάσταση δηλαδή στην Κωνσταντινούπολη, αποφασίζει να γίνει σε το 1341 στην Αγία Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη. Και εκεί πέρα, παρόλο που ο Βαρλάμ είχε επηρεάσει πάρα πολύ και τον Πατριάρχη και επισκόπους εκεί, υπέρ της δικής του δηλαδή φιλοσοφικής έτσι, θεωρίας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, έχοντας μαζί του πολλούς αγιορείτες πατέρες και πολλούς λογίους έτσι, φίλους του από τη Θεσσαλονίκη, όπως μεταξύ των οποίων ήταν και ο μετέπειτα Πατριάρχης Σίδωρος και διάφοροι άλλοι έτσι, της εποχής εκείνης πολύ σπουδαίοι θεολόγοι και πατέρες, πήγαν στην Κωνσταντινούπολη, έγινε πραγματικά η σύνοδος και εκεί απέδειξε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι αυτά που λέει ο Βαρλάμ δεν είναι ορθόδοξα, αλλά είναι αιρετικά. Τον καλούν τον Βαρλάμ να αλλάξει φρόνημα, αυτός δεν μετανοεί ή κάνει μάλλον ότι μετανοεί και φεύγει τελικά προς την επιστρέφει στη Δύση και εξαφανίζεται μετά, δεν ξαναεμφανίζεται εδώ πέρα. Μετά την σκητάλη την παίρνει δυστυχώς κάποιος άλλος, στο πούμε, Γρηγόριος ο Ακίνδυνος, ο οποίος και αυτός είχε σχέση με τον Βαρλάμ, αλλά κατάλαβε βέβαια τις αιρέσεις που είχε ο Βαρλάμ, αλλά παρόλα αυτά ξαναγυρίζει πάλι στη διδασκαλία του Βαρλάμ και συνεχίζει
αιρετικό έργο του Βαρλάμου. Οπότε τότε ο Πατριάρχης ο Καλέκας, που ήταν ο Ιωάννης Καλέκας, ενώ είχε καταδικαστεί η αίρεση του Βαρλάμου, ας το πούμε, από την Εκκλησία και μάλιστα με αυστηρές διαταγές να μην ξανασχοληθούν με αυτά τα πράγματα για να μην ανακοινούν τις έρηδες και διχάζεται ο λαός, ο ίδιος τώρα ο Πατριάρχης ανακοινεί πάλι το θέμα αυτό με νέο πρόσωπο, τον Γρηγόριο τον Ακίνδυνο, ο οποίος και αυτός αρχίζει να λέει τα ίδια και περισσότερα πιο επικίνδυνα πράγματα από ό,τι έλεγε ο Βαρλάμ, αλλά επειδή τώρα είχε την ευλογία και την προστασία του Πατριάρχη, μιλούσε ελεύθερα. Και αναγκάζει τώρα ο Άγιος ο Παλαμάς πάλι να επέμβει και να αναιρεί αυτά τα οποία λέει ο Ακίνδυνος. Οπότε τότε ο Πατριάρχης καθαιρεί και καταδικάζει τον Άγιο Γόρτο Παλαμά. Και εδώ πέρα μπαίνουμε τώρα πια στα θέματα που μας απασχολούν, ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς καθαιρείται και αναθεματίζεται όχι μόνο από τον Πατριάρχη αλλά και από Σύνοδο. Δηλαδή αναθεματίζεται και από Σύνοδο, στην οποία μετήχαν και οι άλλοι Πατριάρχες της Ανατολής που εκείνη την εποχή βρίσκονταν στην Κωνσταντινούπολη. Παρ' όλα αυτά, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς όχι μόνο δεν δέχτηκε την καθαίρεση και όχι μόνο δεν σταμάτησε να μιλάει εναντίον των αιρέσεων, αλλά φυλακίζεται κιόλας και συνεχίζει πάλι τον αγώνα του μέχρι που τελικά αλλάζουν τα πράγματα και δικαιώνεται για άλλη μια ακόμα φορά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Εδώ κάτι που μας αφορά εμάς τον αγώνα μας είναι η σχέση αυτή, η στάση μάλλον του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, όταν τον καθήρισε ο Πατριάρχης, τι έκανε, ας το πούμε, δέχτηκε την καθαίρεση, δεν τη δέχτηκε, φυσικά όχι δεν την καθαίρισε, δεν δέχτηκε την καθαίρεση, αλλά απέναντίας έγραφε ότι εφόσον έλεγε λέει, ο Καλέκας ήταν το επίθετο, Ιωάννης Καλέκας, δεν το λέει ούτε, ακόμα ούτε με το όνομά του Ιωάννη δεν τον λέει, είναι με αυτόν τον τρόπο και με αυτή τη στάση του είναι αποκομμένος από το πλήρωμα της Εκκλησίας, από το πλήρωμα των Ορθοδόξων, λέγει τότε κατά συνέπεια είναι αδύνατο να ανήκει στους ευσεβείς όποιος έχει κοινωνία με αυτόν, η εκκλησιαστική κοινωνία με τον Καλέκα, τον Πατριάρχη. Ενώ αντιθέτως όποιος από τους χριστιανούς αποχωρίζεται από τον Καλέκα, τον Ιωάννη Καλέκα τον Πατριάρχη, αυτός πράγματι ανήκει στο σώμα της Εκκλησίας και στον κατάλογο των χριστιανών. Αυτό για μας είναι κάτι σημαντικό στον αγώνα, που είναι μια στάση την οποία στηρίζεται πάνω στην παράδοση της Εκκλησίας, ότι όταν είναι για θέματα πίστεως, τότε οφείλουμε ακόμα και την εκκλησιαστική κοινωνία να κόβουμε με τους αιρετικούς. Κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ σπουδαίο για μας, είναι όπως είχαμε πει και την άλλη φορά για τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή που κάναμε, και είναι τα θέματα τα οποία και εμάς μας απασχολούν, αλλά και τότε τα ίδια θέματα απασχολούσαν τους πατέρες, και είναι ακριβώς τα ίδια ερωτήματα, τι είναι η Εκκλησία. Και λέει εδώ πέρα πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, συνδυάζει την Εκκλησία με την αλήθεια, ότι η Εκκλησία ταυτίζεται με την αλήθεια, και λέει η του Χριστού Εκκλησία είναι της αληθείας. Όσοι συνδεδελεί ανήκουν στην Εκκλησία του Χριστού, αυτοί ανήκουν και στην Εκκλησία. Και όποιος δεν ανήκει, όποιος δεν έχει την αλήθεια, δεν μπορεί να ανήκει και στην Εκκλησία. Και έτσι λοιπόν, για να μην έτσι πούμε περισσότερα και να μην καθυστερούμε, βλέπουμε ότι όλοι οι Άγιοι Πατέρες ήταν σταθεροί και αμετακίνητοι στη στάση τους απέναντι στους αιρετικούς και κρατούσαν την παράδοση των Αγίων Πατέρων πάντα της Εκκλησίας και των Οικουμενικών Συνόδων. Οι συγχαστικές έρηδες όπως μείναν στην ιστορία ήταν ένας σταθμός στην ιστορία της Εκκλησίας και αν δεν υπήρχε τότε ο Άγιος Γρηγόριος του Παλαμάς να αποκρούσει αυτή τη λέλα που ερχόταν από τη Δύση, θα είχαμε από τότε φραγκέψει, θα είχαμε εκδικηστεί από τότε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και κάτι το οποίο και σήμερα πρέπει να μας προβληματίσει. Εάν σήμερα και εμείς δεν σταματήσουμε να αντιστεκόμαστε και να μιλάμε για τα ορθόδοξα δόγματα, σιγά σιγά θα αφομοιωθούμε και θα εξαφανιστούμε από την παράδοση των Αγίων Πατέρων και θα γίνουμε ένα με τη Δύση. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει όλοι μας να το, και ειδικά οι επίσκοποι, οι ιερείς που έχουν και περισσότερο και την ευθύνη και την κατήχηση του λαού, πρέπει αυτό να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη, γιατί πάντα οι πατέρες στα θέματα της πίστης αγωνίζονταν και δεν υπολογίζανε ούτε κόπους, ούτε φοβούντανε τις απειλές των ισχυρών,
αλλά κρατούσα την αλήθεια και την ορθοδοξία μέχρι τέλους. Το άλλο το θέμα τώρα είναι η σχέση με το 15ο κανόνα και την υποχρεωτικότητα. Οπότε να μιλήσουν τώρα και οι πατέρες επάνω στα, στα υπόλοιπα θέματα. Να μιλήσω. Μόνο δύο επεμβάσεις, αν μου επιτρέπετε να κάνω, σε αυτά που είπε ο Γέροντας. Το πρώτο είναι ότι προτού γίνει σύνοδος τον Ιούνιο του 1341, η οποία καταδίκασε την αίρεση του βάρου λαμισμού, ήδη έχει συνταχθεί αγιορητικός τόμος από όλους τους λογάδες του Αγίου Όρους, αν ενθυμούμε τώρα απ' έξω τον αριθμό ήταν 19, οι οποίοι υπέγραψαν ένα κείμενο πριν καταδικαστεί η αίρεση, παρακαλώ, αδερφοί μου. Πριν καταδικαστεί η αίρεση του βαρολαμισμού, ήδη γίνεται διάγνωση από τους αγιορείτες και υπογράφει και ο Ιερισσού τότε Ιερόθεος. Αν κάνω λάθος να με διορθώσουν, γιατί τώρα λίγο απ' έξω τα θυμάμαι τα ονόματα, οι οποίοι τι γράφουν. Έτσι, αφού αναφέρουν περί της αιρέσεως, υπογράφουν οι 19 αυτοί μοναχοί και ηρεμόναχοι και εξομολόγοι γεροντάδες του Αγίου Όρους, και μεταξύ των οποίων, όπως σας είπα, και ο επίσκοπος αυτός, και λένε στο τέλος επιγραμματικά ότι όσοι έτσι, δεν συμφωνούν με αυτήν την διδασκαλία, δεν θα τους έχουμε κοινωνικούς. Νομίζω έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα αυτό. Πριν καταδικαστεί, επαναλαμβάνω, η αρέσει, το λέω τρίτη φορά. Και μια δεύτερη επέμβαση που θέλω να κάνω είναι σε αυτό που είπε και πάλι ο Γέροντας, ότι που είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι δεν θα τελεί με τους Ορθοδόξους όποιος κοινωνεί με τον Πατριάρχη Ιωάννη Καλέκα. Ήδη έχει συγκροτηθεί η Σύνοδος τον Ιούνιο του 1341, καταδικάζει τον Βαρλαάμ, επαναλαμβάνω, μετά δύο μήνες τον Αύγουστο συγκροτείται δεύτερη Σύνοδος, η οποία καταδικάζει με τον Γρηγόριο Ακίνδυνο, δείχνει δήθεν μετάνοια αυτός ο μοναχός, δήθεν μετάνοια, και δεν εφαρμόζεται η απόφαση αυτής της δεύτερης συνόδου. Λοιπόν, και αφού διαρρέει κάποιο χρονικό διάστημα, έτσι, συγγνώμη να πω το εξής, ότι ο Πατριάρχης Ιωάννης Καλέκας στην πρώτη σύνοδο υπογράφει την καταδίκη της αιρέσεως. Και μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα, λοιπόν, γίνεται ο ίδιος υπερασπιστής αυτής της αιρέσεως, την οποία ο ίδιος έχει υπογράψει στον Ιούνιο του 1341. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι δεν θα τελεί με τους Ορθοδόξους όποιος κοινωνεί με τον Πατριάρχη Ιωάννη Καλέκα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δηλαδή και υπόψη ότι δεν είχε καταδικαστεί ο Ιωάννης Καλέκας. Ο Ιωάννης Καλέκας καταδικάστηκε το 1347. Αυτό το κείμενο που μας διάβασε είναι πρώτης καταδίκης του Ιωάννη Καλέκα. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς εν κατακλείδη ότι δεν θα τελεί με τους Ορθοδόξους, δεν το θυμάμαι όλο το κείμενο, αν θέλει να το διάβασε το κεφάλι. Λοιπόν, δεν θα τελεί με τους Ορθοδόξους αυτός ο οποίος θα κοινωνεί με τον εν ενεργεία Πατριάρχη Ιωάννη Καλέκα. Γιατί ακριβώς υπερασπίστηκε την ασέβεια, την αίρεση. Εφόσον λέει ο Καλέκας είναι με αυτόν τον τρόπο και τόσες φορές αποκομμένος από ολόκληρο το πλήρωμα των Ορθοδόξων, είναι κατά συνέπεια αδύνατο να ανήκει στους ευσεβείς όποιος δεν έχει αποχωριστεί από αυτόν. Αδύνατο να ανήκει με τους ευσεβείς όποιος δεν έχει αποχωριστεί από αυτόν. Δεν είχε καταδικαστεί ο Ιωάννης Καλέκας. Αυτό που λέει έχει και συνέχεια βέβαια το κείμενο. Αντιθέτως, όποιος για τους λόγους αυτούς είναι αποχωρισμένος από τον Καλέκα, τότε ανήκει πράγματι στον κατάλογο των χριστιανών και είναι ενωμένος με τον Θεό και με την ευσεβή πίστη. Εδώ θέλω να πω ότι για να είναι λοιπόν κάποιος χριστιανός, να ανήκει στους ευσεβείς, όπως το λέει το κείμενο, θα πρέπει να μην έχει κοινωνία με τον ενεργεία κληρικό ο οποίος υποστηρίζει την αίρεση. Έτσι. Λοιπόν, και αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι η αρχή των συγκοινωνούν των δοχείων είναι νησί. Δηλαδή εγώ είμαι ορθόδοξος. Επειδή όμως κοινωνώ με τον εν ενεργεία κληρικό, επαναλαμβάνω για τρίτη, τέταρτη φορά,
τον ενεργεία κληρικό, ο οποίος υποστήριξε την ασέβεια και την υποστηρίζει την ασέβεια, εγώ δεν τελώ με τους Ορθοδόξους, με τους ευσεβείς. Αυτό λέει. Αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου αδερφοί, είναι κοινός τόπος όλων των Αγίων Πατέρων. Αυτό το συναντάμε και στα πρακτικά της Πέμπτης Οικουμενικής. Αυτό το πράγμα εδώ τώρα μόλις που διαβάσαμε. Νομίζω είναι το κέντρο βάρος, είναι ο πυρήνας του θέματος, το ότι ο Ορθόδοξος, παρότι Ορθόδοξος το φρόνημα, κοινωνεί και δεν τελεί με τους Ορθοδόξους, με τους ευσεβείς, ακριβώς επειδή κοινωνεί με έναν κληρικό ο οποίος υποστηρίζει την ασέβεια. Αυτές τις επεμβάσεις θα βάλω. Ναι, στη σύνοδο αυτή επίσης συμμετείχε και ο πρώτος του Αγιώρος, ο Ισάκ, ονόματι Ισάκ, μαζί με άλλους Αγιορείτες Πατέρες. Και οι μεγάλοι. Δεν το έχω γνωρίσει. Και ο Ιωσήφ ο Καλόθετος, που είναι και αυτός έτσι πολύ λόγιος και θεολόγος της εποχής εκείνης. Και λένε ως κατακλείδι εκεί πέρα στη σύνοδο, ότι εμείς όμως λέμε τη βοήθεια του Θεού, ας διακρατήσουμε και ας υπερασπιστούμε με όλες τις δυνάμεις την ευσέβεια, την οποία ομολόγησαν και επικύρωσαν από παλιά οι πατέρες μας. Αυτή την οποία ομολογήσαμε από μικρά παιδιά, την παραλάβουμε ως πατρική κληρονομιά που μας ανήκει και με την οποία θα αποχωρήσουμε από αυτή τη ζωή. Βλέπετε, ας πούμε, πόσο ήταν οι πατέρες... Τελικά ο Εξηγός του Παλαμάς αποτελεί, όπως το λέγουν όλοι σήμερα, πούμε, αποτελεί την επισφράγηση και την επιτομή όλης της Ορθόδοξης Θεολογίας και πάντοτε θα μας είναι ένας απλανής οδηγός σε κάθε εποχή και σε κάθε αντίθετο δύναμη που θα επιχειρεί να νοθεύει την Ορθόδοξη και την πατερική παράδοση. Αυτό σήμερα είναι το μεγάλο μήνυμα μας δίνει ο Εξηγός του Παλαμάς και πάρα πολλά άλλα θα μπορούσαμε να πούμε. Έχω κάνει εδώ μια ετοιμασία, εγώ πολύ μικρή, θα ήθελα να τη διαβάσω. Πάνω στη μόλις και τους κανόνες. Όχι, δεν είναι τους κανόνες. Επιτέλους να τελειώνουμε με αυτό το παραμύθι. Στην προσπάθεια πολλών να δικαιολογήσουν την κοινωνία με τους ακατακρίτους αιρετικούς, επιστρατεύουν και ένα δίθεν χωρίο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Καλύτερα να είμαι με την Εκκλησία και ας πλανάτε, παρά εκτός αυτής και σ' αληθεύω. Θέλω να παρακαλέσω όλους τους παρευρισκομένους, εις όποιον του επικαλεστούν το ανωτέρω χωρίο, να ζητήσουν ακριβώς την παραπομπή. Πού ο Ιερός Πατήρ είπε αυτή τη φράση. Σας το λέγω όμως εκ των προτέρων, δεν υπάρχει πουθενά αυτολεξή και μάλιστα για δογματικά θέματα. Επιτέλους πρέπει να τελειώνουμε με αυτό το παραμύθι. Θα επιτρέψετε να πούμε ορισμένα από αυτού. Το πρώτο είναι ότι δεν εξέρχεται της Εκκλησίας ο διακόπτων τη κοινωνία του μη κατευνοσμένου αιρετικού. Τούτο εξάγεται εκ του 15ου Ιερού Κανόνου της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, αλλά και από άλλους κανόνες. Είναι δυνατόν οι ιεροί κανόνες να εντέλλονται τη διακοπή και αυτός που τη στηρεί να εξέρχεται της Εκκλησίας. Αυτό είναι παραλογισμός. Και θα βάλουμε στα χείλη του Αγίου Πατρός ενός των τριών ιεραρχών ότι εξεστόμησε κάτι τέτοιο. Ας δούμε όμως τι, πού και πώς το είπε. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, εκτός της Αριανικής Αιρέσεως, τακτοποίησε και όρισε να συνορτάζει η Εκκλησία την εορτή του Πάσχα. Οι τέσσερες και δεκατήτες αρνήθηκαν να συμμορφωθούν και συνόρτασαν την εορτή μετά από την Σύνοδο με τους Ιουδαίους την 14η Νησάν, μη ακολουθώντας την Εκκλησία. Ο Άγιος Ιεράρχης στην προσπάθειά του να τους διορθώσει και ελκύσει προς σε αυτόν, εκτός των άλλων εξεφώνησε τον κατά Ιουδαίων τρίτο λόγο του, εις τους τα πρώτα Πάσχα νηστεύοντας. Συνεπώς, ως εκ προημίου φαίνεται, δεν αναφέρεται σε δόγμα πίστεως το θέμα, αλλά τάξεως, και αφορά σχισματική ομάδα που εξήλθε της κοινωνίας της Εκκλησίας επειδή λάθος
εξελάμβαναν το ζήτημα του καθορισμού της εορτής του Πάσχα και έδιναν σωτηριολογική σημασία εκεί που δεν έπρεπε να δώσουν. Το ζητούμενο ήταν να συνεορτάζει η Εκκλησία και όχι παρατήρηση των ημερών και καιρών και ενιαυτών. Κατόπιν τούτων των εισαγωγικών καταχωρούμε το σχετικό απόσπασμα του Ιερού Πατρός. «Μη τίνειν των τελειωτέρων παραγενωμένων πραγματικών»